Καλησπέρα τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Λαμπρόπουλο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, η συνολική στην Αρκαδία. Είδαμε στην προηγούμενη σύνδεση ένα μέτωπο, μάλιστα έριξε και τον Περιέφη την ώρα που ήμασταν στον αέρα, στο Νεοχώρι. Αυτό είναι το πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή στην Αρκαδία. Αυτή τη στιγμή το πιο σοβαρό μέτωπο είναι στο Νεοχώρι. Βέβαια, πριν από 3 ώρες ήταν στο Καλιάνι. Ναι. Είναι ένα τεράστιο μέτωπο με πάρα πολλές εστίες. Θα έλεγα ότι σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα από χθες. Δηλαδή, με την πολύ μεγάλη ενίσχυση των αεροπορικών μέσων, των εναερίων μέσων και την πολύ μεγάλη ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων, σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Αντιμετωπίζονται οι εστίες, αντιμετωπίζονται οι αναζωπηρώσεις. Θέλω να ελπίζω ότι μπαίνουμε σε μια φάση αποκλιμάκωσης και κατάσβεσης το συντομότερο δυνατό. Μιλούμε, κύριε Λαμπρόπουλε, για ένα μέτωπο που χθες το μεσημέρι έφτανε τα 10-12 χιλιόμετρα, σωστά, που πέρασε από την Ηλία στην Αρκαδία. Ναι. Είναι τόσο μεγάλο. Χθες κατέστη πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι πέρασε και από την μεριά του Λάδωνα. Πέρασε μέσα από χωριά. Υπάρχουν χωριά στα οποία έχουν καεί σπίτια. Προφανώς η προτεραιότητα είναι η διάσωση των ανθρωπίνων ζώων. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Τα χωριά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είναι η Χώρα Γορτινίας, το Λιβαδάκι και ο Πυρής. Και το Καστράκι. Εκεί είχαμε και στο Καστράκι, που κάηκαν. Εκενώθηκαν και άλλα χωριά προληπτικά. 21 οικισμοί εκενώθηκαν. Επιστρέφονταν, δεν πρέπει. Ναι, στους 21 υπολογίζονται και μερικούς από την Ηλία. Άλλωστε είναι ακριβώς, μαζί με την Ηλία, η Ηλία, ναι, και η Γορτινία. Ναι, ναι. Όπου το πρόβλημα αντιμετωπίζεται, προφανώς οι άνθρωποι επιστρέφουν. Καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο που ζει μια ολόκληρη ζωή σε ένα σπίτι να τον κρατάς μακριά από αυτό. Θέλω να πιστεύω, σας λέω ξανά, ότι με την πολύ μεγάλη βοήθεια της πυροσβεστικής, των ξένων πυροσβεστών που έχουν έρθει στη χώρα, των ιδιωτών, θέλω να το τονίσω πολλές φορές αυτό, των ιδιωτών εθελοντών, οι οποίοι είναι κάθε μέρα στη φωτιά για να προστατεύσουν και τις περιουσίες τους και τον τόπο, και τις περιφέρειες και του Δήμου. Και πάρα πολλές πτήσεις από αεροπλάνα και ελικόπτερα σήμερα, κύριε Λαμπρόπουλε. Ήταν εντυπωσιακό αυτό. Σήμερα βοήθησε ο καιρός. Και τώρα είναι πολλές επιτήσεις. Ακριβώς. Τελευταία ερώτηση. Αισιοδοξείτε με βάση την κατάσταση που έχουμε αυτή την ώρα ότι δεν θα ζήσετε άλλη μια νύχτα αγωνίας, ότι μπορεί στη μία ώρα και ένα τέταρτο που απομένουν με κάποιες ρήψεις να αντιμετωπιστούν τα πύρινα μέτωπα που απομένουν? Αισιοδοξώ. Αυτό δεν είναι μόνο ελπίδα, είναι και η ενημέρωση που έχω πριν από μια ώρα από τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής δύναμης. Αισιοδοξώ. Η στόχη είναι να σώσουμε τα χωριά και βεβαίως να μην επεκταθεί η φωτιά προς το Μέναλο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι το Μέναλο για την Πελοπόννησο και για ολόκληρη τη χώρα. Βέβαια, όπως και κάθε βουνό και κάθε περιοχή και κάθε χωριό είναι σημαντικό, αλλά το Μέναλο είναι ένα πυκνό πευκό δάσος. Αν περνούσε εκεί η φωτιά, λίμωνό μας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Λαμπρόπουλε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα Αρκαδίας.